Λοιπόν, παιδιά, κατάφερα και βρήκα horror game με επιτόγυρο. Τώρα εσείς μπορεί να έχετε απορίες. Πώς μπορεί να γίνεται καν αυτό. Και έχω και εγώ απορίες, οπότε πάμε να δούμε. Για το σημερινό παιχνίδι, παιδιά, έψαξα στην άκρη του Ιντερνετ. Εντάξει, πήγα στα πιο σκοντινά σοκάκια του Ιντερνετ για να το βρω. Οπότε βρήκα horror game με επιτόγυρο. Ναι, το παιχνίδι λέγεται Night on Air, αλλά επειδή είμαστε Έλληνες, εμείς θα πούμε ότι είναι το νυχτερινό επιτόγυρο. Παρόλο που το Ντονέρ μπορεί να είναι πιο νόστιμο από το γύρο. Αλλά αυτό δεν θα το πω γιατί θα θεωρηθεί εθνική προδοσία. Λοιπόν, η δουλειά ήρθε κάθος απότομα. Να δουλεύω σε ένα μαγαζί με τον Νέρ το βράδυ. Ακούγεται περίεργο, αλλά έψαχνα λίγο μια δουλειά όταν μου ήρθε τέλος πάντων μια πρόταση. Ο ιδιοκτήτης είπε ότι ο προηγούμενος που δούλευε στο πόστο μου έφυγε απότομα και εξαφανίστηκε. Χρειαζόντουσαν κάποιον γρήγορα, οπότε πήρα τη δουλειά. Πίστευα ότι το να δουλεύω εκεί πέρα θα είναι εύκολο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Παίρνεις παραγγελίες, ετοιμάζεις, κλείνεις. Αλλά λέει αυτή η περίεργη λέει, εξαφάνιση του προηγούμενου με κάνει να σκέφτομαι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι μια μεγάλη νύχτα. Πρώτη μέρα. Okay. Είναι από αυτά τα μαγαζάκια τα οποία είναι ανοιχτά από το 34, ξέρω εγώ, και δεν έχουν αλλάξει διακόσμηση. Είναι εκεί. Το έχουν κρατήσει. Τέλος πάντων. Ήρθε εδώ. Okay, νόμιζα ότι αυτό ήταν μουσι και από πίσω ερχόταν ένα πρόσωπο. Αλλά από πίσω είναι αυτοκίνητο και αυτό είναι σκιά. Ωραία. Για καλή τύχη. Είναι κάποια νεράιδα έχει έρθει εδώ πέρα. Δεν ξέρω, άγγελο τι. Α, θα πάρω τον Νέρ και μια coke. Ποιο έρχεται, παιδιά, σε μαγαζί και μου λέει για καλή τύχη. Αν δεν ξέρει κάτι. Ενώ δεν λε καλή τύχη. Δεν το κάνουμε αυτό. Θες, ωραία. Ένα τον Νέρ και μια coke. Ωραία. Τώρα εγώ πρέπει να φτιάξω τον Νέρ. Έχουμε μόνο τον Νέρ εντωμεταξύ εδώ. Δεν έχουμε καλαμάκια. Ξέρετε από αυτά τα καλαμάκια που έχουν το κρέα πάνω και λέγονται καλαμάκια. Το λέω αυτή τη στιγμή για να έχει περισσότερο engagement το βίντεο. Δεν υπάρχει άλλο λόγο. Αυτό για να έχει λίγο περισσότερα σχόλια θα έχει περισσότερε like. Αλλά κάτι δεν κάτι παίρνει, παιδιά. Λοιπόν, παίρνουμε εμείς μία πίτα και παίρνουμε γύρω. Ωραία. Α, εδώ είναι πώς να το κάνεις. Πίτα, γύρω, ντομάτα, μαρούλι και τσαμπουστάρδα. Λες και είμαστε στη Θεσσαλονίκη είναι. Α, αυτά πρέπει να τα κόβουμε όμως. Πρέπει να τα κόβουμε. Ωραία. Αντί να πάρω το μαχαίρι και να το κόψω, πέταξα το μαρούλι με δύναμη πάνω στο μαχαίρι. Νέος τρόπος, παιδιά, που ανακάλυψα τώρα. Ωραία, μπορεί να το κάνουμε αυτό και με την ντομάτα. Οκ, okay, έτσι τα κόβεις. Λοιπόν, βάζουμε μαγιονέζα παντού, αλλά και στο πιτόγυρό μας. Κέτσαπ, στο πάτωμα κυρίως. Αυτό είναι το horror. Το horror είναι μετά που θα καθαρίζω εγώ την κέτσαπ από το πάτωμα. Λοιπόν, και το κάνουμε complete αυτό. Με μαγεία. Ωραία, με μαγεία. Και τέλεια, έγινε σαν ένα μεγάλο τσιγάρο. Αυτό που πάντα ήθελα. Λοιπόν, το παίρνω τώρα εγώ αυτό και στο δίνω. Νιώθω ότι δεν το πήρες. Νιώθω ότι δεν το πήρες. Κατάλαβες. Ωραία, περίμενε μια στιγμή. Coca-Cola έχει εδώ. Πάρε. Δεν τα παίρνει ξεκάθαρα. Ωραία, μήπως πρέπει να το πετάξω. Ωραία, μήπως πρέπει να το πετάξω με δύναμη πάνω της. Ωραία, έχει να τον έρθει στα πόδια σου, ρε παιδί μου, να το. Πρέπει να φτιάξω άλλο τον έρθει τώρα, παιδιά. Πιτόγυρο, και δεν, λάθος, δεν είναι. Είναι πιτόγυρο, λοιπόν. Πώς το έκανα αυτό. Μήπως να το κλείσω αυτό εδώ το σουβλατζίδικο. Πάω στο τσίρκο. Το παίρνω, κράτα τα αρέστα. Λοιπόν, αυτά είναι σίγουρα ευρώ, ρε. Δεν είναι λίρες τουρκικές. Ευρώ είναι αυτά. Είναι ευρώ. Λοιπόν, ωραία. Κράτα τα αρέστα. Δεν ξέρω καν πόσα είναι αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η ισονομία. Αλλά... Ωραία. Κάτι ακούγεται από εδώ. Εγώ το άκουσα αυτό. Τι έχει εκεί έξω. Αυτό είναι το χώρο της υπόθεσης. Κάποιος θέλει να με σκοτώσει. Κάποιος θέλει τζάμπα τον νερ. Πάνω από το πτώμα μου θα το πάρεις. Τζάμπα πιτόγυρο τέλος πάντων. Ναι. Καλό βράδυ, λέει. Θα ήθελα ένα καφέ. Θα είναι ένα μεγάλο βράδυ. Πού το ξέρει αυτός. Πού ξέρει αυτός ότι θα είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα καφέ θέλει ο φίλος. Αυτό ελπίζω να είναι καφές. Λέει καφές. Και τον πετάμε με δύναμη. Ελπίζω ο καφές σου να με ζεστάνει λίγο. Κανείς άνθρωπος ποτέ δεν το έχει πει αυτό. Και αν το έχει πει, θα πρέπει να το πει μία φορά, να δει την αντίδραση του άλλου και να μην το ξαναπεί. Αλλά περιμένω το χώρο, εγώ. Τι θα καθάς ζωντανέψει το μαρούλι. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Έχει τσίπς εδώ. Κάτι έσπασε. Τι έσπασε. Τέλος πάντων, τι θέλει εδώ. Καληνύχτα. Μπορώ να έχω τρεις μπύρες. Κανείς δεν λέει καληνύχτα εντωμεταξύ. Δεν λέει κανείς καληνύχτα όταν θέλει να χαιρετήσει. Οκ, αυτός μας λέει για τα σοπ ψυχάτρι. Μάλλον θα δω με έναν έξω. Με έκανε πολύ νευριασμένο, με έκανε. Μπράβο, λέξεις που χρησιμοποιούνται ακριβώς έτσι στην καθομιλουμένη. Ίσως χρειάζομαι μια μπύρα. Βέβαια, μόλις παρήγγειλες τρεις εσύ. Μπύρα έχει εδώ. Αυτό είναι μπύρα. Όχι, αυτό είναι σόδα. Αυτό είναι μπύρα. Τι μπύρα είναι αυτή. Πάρε μία. Ωραία. Τρίποντο. Διαμαντίδες για τρεις συμβάσεις. Παπ. Ωραία. Αυτή κύλησε και λίγο. Δεν σπάνε αυτές. Είναι καλές. Μπαμ. Σε ευχαριστώ. Μ' αρέσει όπως δίνουν τα λεφτά. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το animation για τα λεφτά. Δεν ξέρω από πού βγαίνουν τα λεφτά. Θα πάρω και ένα μαχαίρι. Αυτό απλά σπονάρει μαχαίρια άπειρα. Δες εδώ. Εδώ θα τα πετάω με έρθει κάποιος. Και κήρυξα και τη μαγιονέζα που κάνει. Δεν ξέρω τι. Η μαγιονέζα τι κάνει. Σαν αυτό με το πότισμα κάνει το βλέπεις. Αυτό μόνο του παιδιά. Δεν κάνω εγώ κάτι. Ωραία, ηρέμησε. Αυτό είναι. Ο φόβος είναι. Σε αυτό το παιχνίδι μαγιονέζα. Που πρέπει να την ξορκίσω. Α, και αυτό. Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί θα κρασάρει το παιχνίδι. Εδώ έχω βάλει. Δεν μπορώ να πάρω την κέτσαπ, παιδιά, από τα μαχαίρια. Πω. Και φεύγει η κέτσαπ. Έλα εδώ. Μπράβο. It's a bit of a walk in this neighborhood at night, peaceful, isn't it? Αυτά δεν είναι ακριβώς αγγλικά, ρε παιδί μου. Μάλλον θες να μου πεις ότι είναι ήσυχα το βράδυ σε αυτή τη γειτονιά. Ναι, αλλά ακούς την κέτσαπ.
Όλοι κοιμούνται, αλλά άνθρωποι σαν και εσένα είναι ξύπνοι. Ναι, γιατί εργάζομαι εδώ. Ίσως αυτή είναι η ώρα που το πραγματικό πρόσωπο του κόσμου βγαίνει έξω. Αυτό δεν ήταν με τις μπύρες εδώ μεταξύ, παιδιά. Αυτό είναι το περίεργο. Να ήταν ο άλλος με τις μπύρες, θα πω εντάξει, μεράκλωσε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μπορώ να έχω ένα ντονέρ και μπαπ χωρίς μαρούλι και μαγιονέζα. Δεν ξέρω, η μαγιονέζα όπως βλέπεις εδώ έχει λίγο. Το βλέπεις πως είναι. Δεν μπορεί να προσκεφθώ τίποτα. Μπορεί να μπει μόνη της, να ήταν σε φάση που θέλω να είμαι μέσα εδώ. Λοιπόν, ηρέμησε. Μάλλον μπορείς, φίλε μου. Μάλλον, λοιπόν, ένα τέτοιο. Έπεσε κάτω, δεν το. Καλά, το μεταξύ αυτή η πίτα, παιδιά, σαν ρόδα αυτοκινήτου είναι έτσι. Τύπου μπορώ να πάρω ένα μαχαίρι για αυτή την πίτα και να έχω ασπίδα και σπαθί. Λοιπόν, αφήνουμε εδώ αυτό. Ωραία. Μία ντομάτα πάνω σε κάποιο μαχαίρι. Φαπ, τέλειο. Γι' αυτό τα έχω και τα μαχαίρια. Νομίζω ότι ήταν. Όχι, δεν ήταν κάποιο. Αστι, τώρα αυτό η κέτσαπ εδώ τι κάνει. Μπράβο. Εν τω μεταξύ το βλέπετε, παιδιά. Αυτό άρχισε να τρέχει μόνο. Μπες πάνω εσύ. Όταν άρχισε η κέτσαπ να τρέχει. Παιδιά, αυτό είναι το χώρο να δείτε. Κέτσαπ με τη μαγιονέζα είναι, παιδιά. Πω, είναι δαιμονισμένες. Άρχισε η κέτσαπ να τρέχει και άρχισε και η μαγιονέζα. Και αυτό έπεσε πάλι κάτω. Τέλος πάντων, έλα, φίλε μου, εσύ. Μη σε νοιάζει τώρα, σαν έλα. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, μου έκανε παρ' όλα αυτά. Που ξέρω εγώ, ρε φίλε, 10 χρονών είσαι. Τι, Επίσης μου τελειώνουν λίγο τα υλικά, παιδιά, εδώ πέρα, έτσι. Αρχίζω και ανησυχώ. Άμα κάνω λάθος, δεν θα έχω υλικά. Λοιπόν, είπε, χωρίς μαρούλι, με κέτσαπ. Τι γίνεται, γιατί γυρνάει για πάντα. Έχει σίγουρα κέτσαπ αυτό. Και πέρα προλάβω γιατί μου φεύγουν τα υλικά. Για να δούμε τώρα. Έλα, φίλε μου. Δεν το πιασε τώρα, πέρασε από μέσα του. Ωραία, αν δεν το δεχτεί πάλι, δεν ξέρω τι να του κάνω, παιδιά, αλήθεια. Πάρε. Κάτι έχει γίνει εδώ λάθος, ρε. Δεν απλά περνάνε από μέσα τον ντονέρ. Έχω κάτι άλλο εδώ. Πίτες, κάτι. Λαβάς. Ωραία. Λαβάς, γιατί μου τελείωσε το λαβάς. Λοιπόν. Without lettuce, with ketchup. Τώρα εδώ είναι κακά αγγλικά. Αυτά δεν. Μήπως εννοεί ότι θέλει με μαγιονέζα αυτός. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως και να έχει. Εγώ θα του κάνω άλλο ένα. Αυτό είναι το χώρο. Μένουμε σε μια λούπα και φτιάχνουμε για πάντα πιτόγυρα εδώ πέρα. Πάρε. Ωραία, θα κάνω restart το παιχνίδι. One eternity later. Λοιπόν, είμαι και πάλι εδώ με άλλο πελάτη αυτή τη φορά. Παρ' όλα αυτά. Ωραία, κάτσε να δούμε αν αυτή τη φορά θα του αρέσει. Ντομάτα, όχι μαγιονέζα, αλλά κέτσαπ και κρέας. Ορίστε. Τι γίνεται με αυτό τον πελάτη. Κάπου πρέπει να τον πετύχω σωστά, ας πούμε. Ενώ πέρασε από μέσα. Τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ, απλά δέξου το. Δέξου το, πάρε. Πού πάει αυτό, χάνεται για πάντα, ας πούμε. Πηγαίνει σε κάποιο άλλο, είναι multiverse φάση. Άμα του το ρίξω το κεφάλι. Τι α. Τουλάχιστον έκανε α τώρα, τουλάχιστον. Εκτός και αν θέλει μόνο με κέτσα, παιδιά. Αλλά αυτό είναι ανομαλία. Τύπου εγώ δεν το φτιάχνω, ρε παιδί μου. Αυτό δεν το φτιάχνω. Ωραία, λοιπόν, φίλε μου. Ρε με κοροϊδεύει, δεν ξέρω τι. Αυτό είναι το χώρο. Οι κακοί πελάτες έτσι με κάνει και στεναχωριέμαι. Ωραία, αν βάλω κέτσαπ εδώ, ρε παιδί μου. Τύπου δέσμε, με βλέπεις που βάζω. Βάζω κέτσαπ και είδες τι άλλο έβαλα. Δες εδώ. Φουλ κέτσαπ εδώ, δεν θα μπορείς να το πιάσεις. Θα δουλέψει, πάρτο. Τι, ο προηγούμενος από σένα έκανε καλύτερη επιστροφή. Τέλος πάντων, τα αγγλικά δεν είναι για μένα. Αλλά για κάποιο λόγο σταμάτησε να δουλεύει εδώ πέρα. Αν και ήθελε λέει πάρα πολύ να. Δούλευε πάρα πολύ σκληρά για να πάρει μια δουλειά εδώ πέρα. Τέλος πάντων, καλή νύχτα. Θα πεθάνω, αυτό μου είπε. Θα πεθάνω. Από πού θα πεθάνω, από εδώ θα πεθάνω. Να το έρχεται αυτό το αυτοκίνητο. Για μένα. Δεν ξέρω, μπορεί. Ωραία, ήρθε πάλι κάποιο. Καλό στην. Αυτή η σκιά εδώ πέρα τι είναι, δεν ξέρω. Δύο chips και δύο coke, θες εσύ. Ωραία, chips. Κάπου είχα δει εδώ πίσω. Ναι. Ένα, δύο. Καλά, πέτα τα μπροστά αυτά. Είναι σκευασμένα αυτά, δεν παθαίνουν κάτι. Πάρε. Εδώ πώς γίνανε έτσι, δεν ξέρω. Πάρε. Αυτό που κάνει και γκέλ πολύ με τρελαίνει. Παπ, thanks. Πάρε τα λεφτά, ξέρω εγώ. Δουλεύω κανονικά. Δεν είναι horror. Horror είναι το εργασιακό μου περιβάλλον. Αυτό είναι. Αυτό θέλει να δείξει εδώ ο δημιουργός ότι ο πραγματικός τρόμος, παιδιά, είναι τα κακά εργασιακά περιβάλλοντα. Ναι. Α, end shift. Μέρα 2. Ωραία, αυτό ήταν η πρώτη μου μέρα. Ένα full doner, μία σόδα. Ωραία. Μπορώ να το αντέξω. Τι είναι, μπορώ να το αντέξω. Μπορώ να αντέξω ένα ολόκληρο πιτόγυρο. Βασικά, περίμενε. Ξέρεις τι. Θα βάλω και εδώ μαγιονέζα και κέτσαπ και όταν το κλείσω. Η μαγιονέζα ήδη πέφτει, δεν την νοιάζει. Μαγιονέζα αποφασίζει για τον εαυτό της, παιδιά. Η κέτσαπ. Ωραία, έλα εδώ εσύ. Ωραία. Για έλα και λίγο εδώ. Ωραία, από ό,τι φαίνεται έχει κάτι γραμμές εδώ πέρα. Αυτό είναι ότι έχει μπει κέτσαπ και μαγιονέζα, υποθέτω. Ωραία και μία σόδα. Δεν θα μπορούσε να είσαι πιο αργός. Θα μπορούσα, πίστεψε με. Ξέρετε. Πού να ξέρεις. Τέλος πάντων. Θέλω μία μπύρα, δώσε μου 1234 μπύρες. Θέλει 4 μάλλον. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, τις μέτραγε. Ήταν λίγο, ναι, πάρε. Πετάχθηκε και κάτι άλλο έξω. Τα έκανα σκατά. Δεν πειράζει. Πάρε. Έτσι και έτσι σε λίγο θα πεθάνουμε. Όχι κόκκινη. Τέλος πάντων, δώσε μου κόκκινη την επόμενη φορά. Γιατί δεν τη ζήτησε. Να μαντέψω. Ήδη έχω τρομοκρατηθεί όντως όμως έτσι από αυτούς τους πελάτες. Α, καλώς. Ήρθε έτσι, με κοίταγε. Χθες λέει, μερικά τετράγωνα από εδώ πέρα, πυροβόλησα έναν άντρα με ένα μπουκάλι μπύρας. Το σκότωσαν.
Το άκουσες? Ρε, έχει πεθάνει εδώ πέρα. Εδώ πέρα αυτό που πέθανε δεν είναι ο άντρας, είναι τα αγγλικά. Τα αγγλικά έχουν δολοφονηθεί εδώ πέρα. Προσπαθεί το παιχνίδι. Okay. Προσπαθεί το παιχνίδι να. Τι είναι αυτό, από τι πέθανε, αυτό τον σκότωσε. Ωραία, προσπαθεί το παιχνίδι να κάνει horror, ξέρω εγώ, αλλά τα αγγλικά το διαλύουν αυτό τελείως. Δεν μεταξύ, είδατε, παιδιά, πρέπει να βάζεις μαγιονέζα και κέτσαπ μετά. Εδώ πέρα ο άνθρωπος που το έχει φτιάξει αυτό το παιχνίδι είναι μερακλής. Σου λέει, κάτσε ρε. Δεν είναι να βάλουμε κέτσαπ και μουστάρδα με πριν, ξέρω εγώ, τι είμαστε. Πάρε αυτό. Δεν είπες με κέτσαπ. Επειδή δεν τα βάλα τώρα μέσα, δεν ξέρω. Ωραία, πάρε μια κόλλα για αρχή. Ωραία. Ωραία. Αυτό. Λέω, εγώ κατάλαβα. Εγώ έχω καταλάβει γιατί έφυγε ο προηγούμενος και εξαφανίστηκε. Σου είπε, δεν είναι ζωή αυτή. Λογικό. Ωραία. Βάλε και από εδώ. Ρίχνε. Εδώ, βάλε. Μπόλικο. Δεν θα το λυπηθούμε. Άπειρε έτσι κι αλλιώς είναι. Από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά πάρε. Δεν είμαι καθόλου βολικά, λέει, να είμαι έξω εδώ πέρα την νύχτα. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ. Αλλά λέει, τον είχε κόψει λόρδα. Ήθελα ένα πιτογυράκι. Τι να κάνω, λέει. Κινδύνευσα τη ζωή μου για αυτό το πιτογυράκι. Ωραία. Καληνύχτα. Μπορώ να έχω ένα καφέ. Καληνύχτα. Ξέρω εγώ. Άμα είναι καληνύχτα. Άξα περίεργα νέα στο ραδιόφωνο αυτό το πρωί. Κάπου λέει μέσα στην πόλη ένα περίεργο ήχο καταγράφτηκε. Ότι τι ρε, τι περίεργο ήχο. Τι μπορεί να ήταν. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι, αλλά όλοι είναι τρομαγμένοι. Τρομάζω, λέει, όταν το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, καλή τύχη, δεν θα σε κρατήσω. Καταγράφτηκε ένας περίεργος ήχος. Α, να, ένας περίεργος ήχος. Ημέρα Τρίτη, εδώ θα γίνει το κακό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ θα γίνει. Καλώς τον. Πες μου για τα νέα. Ένα full doner και θα έχεις και τρεις μπύρες. Ωραία. Πάμε. Ορίστε. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, λέει. Κάποια πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πιο δύσκολα. Ω, τέλος πάντων, λέει. Θα μπορώ να ράξω τώρα με τις μπύρες μου. Μπράβο. Μπράβο, αλκοολικέ φίλε μου. Ρε, προς το παρόν απλά δουλεύουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσείς. Εγώ περιμένω να δω πότε θα. Δεν. Αλλά όντως μπορεί να είναι αυτό, ρε παιδί μου. Είναι το εργασιακό περιβάλλον, το οποίο είναι τρομακτικό και όλα αυτά. Και ένα δολοφόνο που είδαμε εδώ πέρα στο παράθυρο. Και κάτι που χάσα μόλις. Θες δύο σόδες εσύ, βέβαια. Για να χωνέψεις. Και εγώ θα θέλω μετά σόδες να χωνέψω πόσο κακό είναι αυτό το παιχνίδι που παίζω. Αλλά είδα ένα τύπο, λέει, να κάθεται εδώ πέρα στην είσοδο του μαγαζιού. Με τρόμαξε λίγο. Τέλος πάντων, καλή τύχη. Ρε φίλε, κάτσε λίγο. Είδες έναν τύπο ότι. Εδώ στην είσοδο. Εδώ ήταν. Δεν τον βλέπω εγώ. Είδα ένα τύπο, λέει, με τρόμαξε. Τέλος πάντων, καλή τύχη. Τι ήταν, είχε μαχαίρι, όπλο, τι. Λοιπόν, θες τον νερά καφέ, αλλά όχι μαρούλι και κέτσαπ και μαγιονέζα. Αυτό είναι ελληνοαγγλικά, τέλος πάντων. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Ωραία, αυτά ήταν καταπληκτικό. Θα προσπαθήσω εγώ. Βάζω αυτά εγώ από τώρα, θα τα βάλω και μετά όμως. Θα δείτε τώρα. Κάνει εκεί, ορίστε. Λοιπόν, λέει, κοίτα πίσω. Ποιος έρχεται, ένας πελάτης μου λέει, πρόσεξε έναν τύπο. Ο άλλος μου λέει, κοίτα πίσω. Δεν έχει κάτι πίσω. Έπεσε ο γενικός. Και έσπασε ένα τζάμι και πέθανα. Φέρε μαχαίρι. Και δες, κάνω έτσι, λες, και είναι πεταλούδα. Τι να κάνω τώρα εγώ, ρε παιδιά. Α, το κουδούν είναι. Ναι. Δεινόσαυρος φάση. Ήταν βελοσιράπτορας ήταν αυτό, να δείτε. Ήταν στο Jurassic World η φάση εδώ πέρα. Ήταν ένα. Ερχόντουσαν στο Jurassic World άνθρωποι το βράδυ για πιτόγυρα. Και βγήκε ένας βελοσιράπτορας, με έφαγε. Τέλος πάντων, δεν το πλήρωσα εγώ αυτό. Τζάμπα ήταν στο ίντερνετ. Το βρήκα τζάμπα στο ίντερνετ. Λέω, θα παίξω εδώ. Α, έχει πιτόγυρα, λέω. Θα έχει πλάκα. Και εγώ θύμα είμαι. Μαζί σας είμαι εδώ πέρα, έτσι. Υπάρχουν άλλα βίντεο εδώ και εδώ. Αν θέλετε να κλικάρετε, θα είναι καλύτερα μάλλον. Από αυτό, τα παιχνίδια θα είναι καλύτερα. Και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.